Στο 0-0 έμεινε ο Παναθηναϊκός στη Χάιφα απέναντι στη Μακάμπη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Europa League. Με τους πράσινους να δέχονται σε αρκετά σημεία του παιχνιδιού πίεση, να αντέχουν όμως και να απειλούν και αυτοί σε κάποιες περιπτώσεις προκειμένου να κλέψουν το μάτς. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε και έτσι η ομάδα του Παναθηναϊκού πήρε ακόμα ένα βαθμό με αποτέλεσμα να είναι πρώτη στη βαθμολογία με 4 πόντου με τη Βιγερεάλ και τη Ρένα είναι στου τρει και τη Μακάμπι Χάιφα να έχει μείνει στον ένα βαθμό ενώ στις 26 Οκτωβρίου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τη ΡΕΝ για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Ο Ιβάν Γιωβάνοβιτ παρέταξε τον Παναθηναϊκό με μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, κότσι, ρασέγκεφελ, γκέτβάι και χουάνκαρ στην άμυνα, ενώ διάλεξε σχήμα με τρία αμυντικά χάπ με του Βιλένα, Αράο και Τσέριν να γεμίζουν τη μεσαία γραμμή, ενώ πιο μπροστά έπαιξαν οι Μπερνάρ Ιωαννίδη και Μανσίνη. Σπόραρ, Τζούρισιτ, Παλάσιο, Μλαντένοβιτ και Βαγιανίδη πέρασαν ω αλλαγή στο παιχνίδι αυτό. Ο Ιβάν Γιοβάνου, συμπλήρωσε σε αυτήν την αναμέτρηση 100 παιχνίδια στον πάγκο των Πρασίνων, έχοντα συνολικά 58 νίκε, 22 ισοπαλίε και 20 ήτες. Σε ό,τι αφορά τι δηλώσει που έκανε ο προποντή του τριφυλιού μετά το ματ, τόνισε μεταξύ άλλων: Δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε. Δεν παίξαμε για την ισοπαλία. Δεν ήταν αυτό ο στόχο μα. Η Μακάμπη κέρδισε δεύτερε μπάλε, κάποιε μονομαχίε και γενικά το παιχνίδι ήταν άναρχο. Το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο, αλλά δεν μα ικανοποιεί. Δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Η Μακάμπη είναι μια ομάδα με μεγάλο και ποιοτικό ρόστερ. Είναι μια ομάδα που ξέρει τι θέλει στον αγωνιστικό χώρο ανεξάρτητα με του παίκτες που ξεκινάνε. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχω καλού παίκτες και μπορώ να κάνω αρκετά πράγματα ανάλογα με το παιχνίδι και ανάλογα με τι επιβαρύνσει. Είναι κάτι που θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε.